Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ σήμερα να συμπαρασταθούμε στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και στη δράση του. Ένα χρόνο μετά, Art Attack, θα έπρεπε κανονικά να είμαστε όλοι στην επίθεση με πρωτοπόρο του Υπουργείου Πολιτισμού, κάτι που δεν κάνει. Είμαστε πολύ στεναχωρημένοι, διότι εδώ και ένα χρόνο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε περισσότερο και αυτό που πιστεύουμε ότι στηρίζει τις ψυχές μας και τις ψυχές όλου του ελληνικού λαού. Δυστυχώς, με βάναυσο τρόπο θα λέγαμε, με αυταρχικό τρόπο, ο πολιτισμός έχει κατεβάσει ρολά και όχι εξαιτίας μας, ενώ πιστεύουμε ότι υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε για να μπορέσουμε να σταθούμε όρθιοι. Δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Πάρα πολλοί σύλλογοι, τα πολιτιστικοί σύλλογοι που ασχολούνται με τους παραδοσιακούς χορούς όπως ασχολούμαστε εμείς, θα χάσουν την δραστηριότητά τους και πολλοί θα χάσουν και τη δουλειά τους. Και δεν είναι μόνο το οικονομικό, επαναλαμβάνω, ίσα ίσα το αντίθετο. Περισσότερο είναι το ψυχολογικό. Αυτό που μας κρατάει ζωντανούς, οι περισσότεροι ασχολούμαστε με ερασιτεχνικά, ασχολούμαστε επειδή το αγαπάμε και υπάρχει τρόπος. Μπορούμε να χορέψουμε και χωρίς να πιανόμαστε. Μπορούμε να κρατήσουμε όλα τα μέτρα. Απορούμε γιατί κάθετα μας απαγορεύουν να βρεθούμε έστω τηρώντας όλα τα μέτρα. Βλέπουμε εκπομπές στην τηλεόραση όπου λένε ότι κάνουν τα τεστ και κάνουν κανονικά τις εκπομπές τους. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί που δεν έχουν κανένα πρόβλημα που θα μπορούσαν να κάνουν χορούς. Μπορούμε να κάνουμε σε εξωτερικούς χώρους. Μπορούμε να βρούμε τρόπους. Είμαστε υπέρ του να είμαστε ασφαλείς όλοι. Δεν παίζουμε με την υγεία μας, αλλά δεν είναι μόνο η σωματική υγεία, γιατί στο τέλος θα πονούν οι κουφάρια μόνο. Είναι και η ψυχική υγεία, η οποία ψυχική υγεία περνάει μέσα από το χορό, περνάει μέσα από τη μουσική, περνάει μέσα από τον πολιτισμό. Αυτό το μήνυμα θέλουμε να στείλουμε. Γι' αυτό θέλουμε να συμπαρασταθούμε. Γι' αυτό θέλουμε να ενώσουμε τις φωνές μας, όλοι μαζί και όσοι περισσότεροι καλύτερα. Να στείλουμε ένα δυνατό μήνυμα ότι ο πολιτισμός πρέπει να ανοίξει και πρέπει να σταματήσει πια αυτή η κοροϊδία. Ευχαριστούμε πολύ τον Πανελλήνιο Σύλλογο.